σε βάλανε σε πλεξίματα. Μία σε βάλανε ότι μάλωσες με τη συμπροταγωνίστριά σου. Μετά ότι έκανε σχέση με τον συμπροταγωνιστή σου. Πώς σου φάνηκε όλο αυτό, γιατί είσαι πολύ νέα σε όλο αυτό το χώρο. Λόγω παράδειγμα. Θέλω να μου πεις πώς σου φάνηκε όλο αυτό που έγινε, αναδημοσίευση, φωτογραφίες, όλο αυτό. Μου φαίνεται πως δεδομένου ότι εκτίθεσαι μέσω της τηλεόρασης που είναι ένα πολύ μαζικό μέσο που μπαίνει στο σπίτι του κάθε Έλληνα, του κάθε ανθρώπου, είναι λογικό να προκύπτει ένα ενδιαφέρον προς το πρόσωπό σου. Είναι κάτι που το δέχομαι και... Σε κάνει να γελάς, φαντάζομαι. Όχι μόνο, σε κάνει να γελάς, σε κάνει να παραξενεύεσαι, σε κάνει να φοβάσαι λίγο, αλλά είναι κάτι που είμαι σε μια διαδικασία αποδοχής ενός μιας πραγματικότητας τέτοιας. Δεν σκέφτηκες ποτέ να πάρεις να διαψεύσεις κάτι, να τρισμόνω γενικά να πάρεις τηλέφωνο ποτέ? Όχι, δεν έχω σκεφτεί να... γιατί πιστεύω ότι μετά ανοίγει ένας κύκλος άλλος που δεν ξέρω αν είμαι σε θέση να ακολουθώ εγώ. Δηλαδή να μπορώ να ενημερώνω αναλόγως. Και αφού η Ζέτα Μακρυπούλια δεν έχει κάποιο project